Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εν Κορίνθο, καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων με την παράταξη Πνοή Δημιουργίας. Κύριε Θεοδωρόπουλο, περνάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Να ξεκινήσουμε με κάποιες προγραμματικές δεσμεύσεις, κάποιες προτάσεις, θα λέγαμε, του συνδυασμού σας, που έχουν να κάνουν με τη δημοτική αγορά. Μάλιστα. Θυμάμαι το 2007, που είχαμε μαζευτεί όλοι οι Κορίνθιοι μέσα στη δημοτική αγορά και γιορτάζαμε, γινόντουσαν εκδηλώσεις, γιατί επιτέλους η δημοτική αγορά θα άλλαζε μορφή. Από τότε βέβαια δεν έγινε τίποτα. Μόνο οι γιορτές μείνανε. Δυστυχώς. Η Πνοή Δημιουργία όμως, η Πνοή Δημιουργίας, έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπλαση της δημοτικής αγοράς. Θα είναι δύο όροφοι καταρχήν. Θα υπάρξουν μέσα μαγαζιά εστίασης, καινούργια μαγαζιά, τα οποία εμπορικά μαγαζιά. Είναι ένας δρόμος που πραγματικά όταν περνάει κανείς έχει γερμώσει. Ακριβώς, νομίζω ότι λυπάται. Ειδικά το βράδυ. Ακριβώς, λυπάται ο Κορίνθιος να περάσει από εκεί. Κάποτε αυτός ο δρόμος έσβησε από ζωή. Το συγκεκριμένο κομμάτι θυμάμαι που κατέβαινα με τον πατέρα μου στο κέντρο που λέγαμε τότε. Και ήταν η χαρά μας, γιατί θα συναντούσε πάρα πολύ κόσμο, γνωστούς με εμπορικά καταστήματα, ψαράδες, μανάβιδες κτλ. Και γινόταν μια μικρή γιορτή. Τώρα, όπως βλέπετε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Το κέντρο μας ερήμωσε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση αυτό το πράγμα να το ξαναφέρουμε στο φως. Και η Πνοή Δημιουργίας έχει σχέδιο το οποίο θα αναβιώσει την δημοτική μας αγορά. Και όλο αυτό θα έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις, θετικές συνέπειες, όχι μόνο για τους Κορίνθιους καταναλωτές, αλλά και για τους επιχειρηματίες. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Βεβαίως, θα αναθερμάνει σίγουρα την οικονομία της πόλης μας. Κάποιοι θα νοικιάσουν μαγαζιά μέσα, θα δουλέψουν. Νομίζω ότι... Είναι και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας, γιατί είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά ανεργίας στο νομό γενικότερα και στο Δήμο Κορινθίων βέβαια. Οπότε θα έχει θετικές συνέπειες. Θα έχει αναπτυξιακό πρόσημο, σίγουρα. Της δημοτικής αγοράς. Είπαμε κάποιες από τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις, κύριε Θεοδωρόπουλε. Θέλω όμως να μας πείτε γιατί να επιλέξουν εσάς οι Κορίνθιοι, εσείς τι διαφέρετε από τις άλλες παρατάξεις, γιατί γνωρίζουμε ήδη αρκετές παρατάξεις, αρκετούς υποψήφιους που θα διεκδικήσουν το Δημαρχιακό Θόκο το Μάιο. Και η Πνοή Δημιουργίας σε τι διαφέρει, θα λέγαμε, πώς θα πείσετε τους Κορίνθιους να σας επιλέξουν. Πιστεύω ότι η Πνοή Δημιουργίας καινοτομεί και βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Και τι εννοώ με αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε λίγο και λιγάκι ο επικεφαλής μας βγαίνει, ανακοινώνει πρόγραμμα με οδικό χάρτη, κοστολογημένο, πότε θα ξεκινήσει, πόσο θα κοστίσει, από πού θα βρεθούν τα χρήματα και όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ο λαός της Κορίνθου. Αυτό δεν θα το βρείτε και πουθενά αλλού. Είναι πρωτότυπο, είναι καινοτόμο. Παράλληλα, μπορώ να πω ότι κάνει και κάτι άλλο πρωτοποριακό ο κ. Σταυρέλης. Ανακοινώνει συνεχώς υποψηφίους. Ποιο είναι το κέρδος σε αυτή την περίπτωση? Όταν κάποιος λοιπόν έχει ανακοινωθεί και είναι υποψήφιος, αρχίζει και αγωνίζεται για αυτό που πιστεύει. Δεν θα είναι ένας εν δυνάμει υποψήφιος. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ένα χρήσμα και αρχίζει και αγωνίζεται. Αλλάζουν οι ρόλοι, όπως είπατε, και αποκριτής μπαίνει σε έναν άλλο ρόλο που είσαι και κρινόμενος. Παρουσιάζει τις δικές του απόψεις, παρουσιάζει τις απόψεις της Πνοής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αγωνίζεται. Άρα γίνεται λοιπόν, μπαίνει σε αυτό που είπαμε στον αγώνα, στο στίβο. Ακούγεται τη φωνή του, μιλά για τα προβλήματα της περιοχής του, εκφράζει τα παράπονα. Ακριβώς. Εσείς, επειδή εργάζεστε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, μπορείτε να κάνετε μια πρόταση, θα λέγαμε, για θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Ασφαλώς. Κάτι που έχει να κάνει με την περιοχή την οποία κατοικείτε. Ασφαλώς. Οπότε εννοείται ότι δίνεται φωνή μέσα από την ανακοίνωση στους υποψήφιους να εκφράσουν τα παράπονα, τα προβλήματα, τις προτάσεις, τις προτεραιότητες. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δίνεται η δυνατότητα δηλαδή να βγει ο υποψήφιος και να μεταφέρει προβλήματα του κόσμου, να προσπαθήσει να τα λύσει, έτσι να τα μεταφέρει μέσω της Πνοής, μέσα να τα συζητάμε όλα αυτά και βλέπουμε τι χρειάζεται η πόλη μας. Αυτό που λέγαμε, να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Άρα θεωρείτε ότι εσείς καινοτομείτε και γι' αυτό πρέπει να σας επιλέξουν οι Κορινθοί. Ασφαλώς, για αυτόν τον λόγο. Θεωρώ ότι πραγματικά είμαστε μπροστά.
οι υπόλοιποι έρχονται πίσω μας να ανακοινώσουν προγράμματα που πιθανώς τα έχουμε ανακοινώσει εμείς μπροστά, αλλά εμείς όμως υπάρχει κοστολόγηση, υπάρχει ο δικός χάρτης, πάνε γραμμένο, δηλαδή ο άλλος θα μας κρίνει αύριο γι' αυτό. Να μιλήσουμε λοιπόν για τους υπόλοιπους, για τους άλλους υποψήφιους. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Σταυρέλης, διεκδικούν το Δημαρχιακό Θόκο ο κύριος Καλλύρης, ο κύριος Νανόπουλος, αν είναι δήμαρχος ο κύριος Πνευματικός. Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι οι υποψήφοι για τη Δημαρχία είναι όλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι Κορίνθοι που ο κόσμος τους αντιμετωπίζει και με σεβασμό. Δεν θέλουμε να τα κρίνουμε όλα αρνητικά. Είναι άνθρωποι σοβαροί, επαγγελματίες, με την πορεία τους. Έχουν διαγράψει την πορεία τους μέσα στην Κόρινθο. Με θέσεις επίσημες, υπεύθυνες. Άρα δεν είμαστε. Ευθύνης, βέβαια. Ακριβώς. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε αρνητικά το γεγονός ότι και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν από τη δική τους μεριά να διεκδικήσουν την Δημαρχία. Εσείς όμως ξεχωρίσατε τον κύριο Σταυρέλη ανάμεσα στους υπόλοιπους. Ναι, σίγουρα. Είναι και η σχέση την οποία έχω με τον κύριο Σταυρέλη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως είπα και πριν. Και νομίζω ότι έχουμε και ακριβώς το ίδιο όραμα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να κοιτάξω κάπου αλλού. Είπατε πως όλοι οι υποψήφοι, οι δήμαρχοι, οι Κορινθίων είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Θα εφαρμοστεί απλή αναλογική, κύριε Θεοδωρόπουλε, για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις και συνεργασίες. Απ' την άλλη και συναλλαγές. Δεν ξέρουμε τι θα επικρατήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε με τον όρο συναλλαγές. Εσείς πιστεύετε όμως ότι όλοι οι υποψήφοι, όλες οι παρατάξεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δήμο Κορινθίων και θα διεκδικήσουν και το Δημαρχιακό Θόκο, θα μπορέσουν να συνεργαστούν? Καταρχήν, να πω το εξής. Ο Κλισθένης, η μεγαλύτερη κοινοτομία μάλλον που φέρνει ο Κλισθένης είναι η απλή αναλογική, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι το πλέον δημοκρατικό εκλογικό σύστημα. Έχει όμως προβλήματα. Δημιουργεί μάλλον προβλήματα. Επειδή δεν δίνει απόλυτες πλειοψηφίες, απαιτεί κάποια στιγμή και συνεργασίες, συνενέσεις. Αυτό είναι πρόβλημα, πιστεύετε? Θα σας πω πότε είναι πρόβλημα και πότε δεν είναι πρόβλημα. Αν είναι λοιπόν να απαιτηθούν κάποιες συνεργασίες, κάποιες συνενέσεις με συνδυασμούς που υπάρχει κάτι κοινό, μια κοινή προοπτική για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, εκεί δεν είναι κακό. Αν όμως γίνουν συνενέσεις με κάποιους άλλους οι οποίοι θα ζητήσουν ανταλλάγματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό που σας είπα για τις συναλλαγές. Ακριβώς, αυτό που είπατε και προηγουμένως, δηλαδή, συναλλαγές. Άρα, σε αυτή την περίπτωση μπορούν να πω λοιπόν. Τι θα επικρατήσει, εσείς πιστεύετε? Πώς δηλαδή φαντάζεστε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την εφαρμογή της απλής αναλογικής? Να σας πω την αλήθεια, πιστεύω και κανείς μας δεν ξέρει. Επειδή εφαρμόζεται λοιπόν, να εφαρμόζεται κάτι για πρώτη φορά, κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει. Το βλέπουμε όλα αυτά πάντα στην πορεία. Αφήστε λοιπόν να το δούμε και τι θέματα έχουμε να συζητήσουμε και ποιοι θα συζητήσουν συνενέσεις και συνεργασίες. Αυτά θα φανούν όλα στην πορεία. Φαντάζομαι όμως ότι όταν μιλάμε για. Όταν θα έχει να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα πολύ σημαντικά για το Δήμο Κορινθίων, θα υπάρχουν, θεωρώ, οι συνενέσεις και συνεργασίες. Πιστεύετε ότι δεν είναι έτοιμοι οι συνδυασμοί για κάτι τέτοιο? Αφήστε να το δούμε. Πραγματικά θα το δούμε στην πορεία. Θα δείξει. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είπαμε και στο πρώτο μέρος ότι για πρώτη φορά είστε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και θα ήθελα να απευθυνθείτε στους τηλεθεατές και να τους πείτε για ποιο λόγο να σας στηρίξουν. Είμαι πρώτη φορά, όπως είπαμε, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Όπως είπαμε όμως και πάλι, είμαι παλιός Κορίνθιος, με γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζει τι άνθρωπος είμαι. Οπότε, αν πιστεύει ότι αυτό που γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια αξίζει να μπει μέσα στο Δήμο και να παλέψει για αυτούς, τότε τους ζητώ την ψήφο τους, να μου δώσουν τη δύναμη να μπορέσουν να μπω και εγώ μέσα στο Δήμο και να παλέψω για τα συμφέροντά τους. Εσείς πώς φαντάζεστε το Δήμο Κορινθίων, πώς θα θέλετε να είναι? Θέλω να είναι εξωστρεφής. Τι εννοώ? Θέλω να υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Δήμο και στους πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που θα το επιδιώκουμε με την πνοή δημιουργίας. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το κλίμα. Θέλουμε δηλαδή ο κόσμος να μας αντιμετωπίζει εχθρικά. Θεωρώ ότι αύριο εμείς θα είμαστε δημοτική αρχή και θέλω λοιπόν ο κόσμος να μας αντιμετωπίζει φιλικά. Δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρούμε. Γιατί εντάξει, είπαμε,
ξεκινήσαμε στην αρχή, μιλήσαμε για κάποια προβλήματα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν αυτά τα προβλήματα, να μην τα έχει ο κόσμος, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην Κόρινθο και από την άλλη, γιατί όπως είπαμε, δεν είμαστε μόνο οι Κορίνθοι, είναι και οι δημοτικές ενότητες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρούμε για ένα χαρτί, να ξοδεύονται, να έχουν κόστος για να κατέβουν στην Κόρινθο, όπου θα παρκάρουν ταλαιπωρία. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποιους τέτοιους θεσμούς, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται γρήγορα, να μην ταλαιπωρούνται και να μην τα βάζουν και με το Δήμο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο για το χρόνο σας και την συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ την συνεργασία μας. Μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ, να πω δύο πράγματα στους συμπολίτες μας. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία στη δουλειά σας και να συνεχίζετε να δίνετε λόγο σε ανθρώπους νέους για να μπορούν και αυτοί να μιλάνε. Και εσείς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θα να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή Εν Κορίνθο. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.